Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, της διακοπής της Γενικής Συνέλευσης. Υπάρχει ομόφωνα η απόφαση για την ανακεφαλοποίηση της τράπεζας, η οποία ξεκινάει από σήμερα και θα κρατήσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Δίνεται η ευκαιρία σε παλιούς και νέους μετόχους να συμμετάσχουν. Για μένα τους παλιούς, για να μην υποστούν ζημιά, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιώσουν, επειδή η τιμή της διάθεσης είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να συμμετάσχουν για να κάνουν ένα μουαγέ που λέμε, μια ενδιάμεση τιμή, για να μην ζημιωθούν ή αντίθετα να κερδίσουν. Για δε τους νέους μετόχους είναι πολύ μια μεγάλη ευκαιρία, όπως βεβαίως είναι και για τους θεσμικούς. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί τα ποσά που θέλει η τράπεζα για την ανακεφαλοποίηση, ανάλογα με το μέγεθός της και ανάλογα με τις ανάγκες των άλλων τραπεζών, είναι πολύ λίγα. Είναι 18,2 εκατομμύρια. Για τα αναγκαία κεφάλαια για να λειτουργούμε. Βεβαίως, η τράπεζα, επειδή θέλει να θωρακίσει περισσότερο τα οικονομικά της και την κεφαλαία της επάρκεια, αποφάσισε να κάνει μια αύξηση 22 εκατομμύρια σε μερίδες, 22.500 και 9 εκατομμύρια ένα ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή η χορήγηση από σήμερα. Δίδεται λοιπόν η ευκαιρία σε όλους τους μετόχους να επισκεφτούν τα καταστήματα για να ενημερωθούν από τα στελέχη της τράπεζας. Θεωρώ μια ευκαιρία. Ευκαιρία για να επενδύσουν οι Χανιώτες και να μείνει η τράπεζα στα Χανιά. Ένα. Και δεύτερον, να ανακεφαλοποιηθούμε μόνοι μας, χωρίς υποστήριξη ούτε από το κράτος ούτε από θεσμικούς, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Σε περίπτωση που δεν πετύχει η ανακεφαλαιοποίηση, τι θα γίνει αφενός για αυτούς οι οποίοι θα έχουν συμμετάσχει σε αυτό το χρονικό διάστημα και αφετέρου την επόμενη μέρα? Καταρχήν, τα λεφτά που θα βάζουν αυτές τις μέρες, μέχρι τις 10 του μήνα, θα είναι σε ένα ειδικό λογαριασμό έντοπο και αν δεν καλυφθεί η αύξηση, θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αν τυχόν τώρα καλυφθεί μερικώς και χρειαστεί να μπει το τούσου, έχουμε ζητήσει, γιατί ήταν επιβεβλημένο στο τούχουσου, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έτοιμα για να συμπεριλάβει και την Τράπεζα Χανίων στην ανακεφαλοποίηση, αν χρειαστεί. Περιμένουμε την έγκρισή τους. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι αν δεν πετύχει για τον ΑΒ λόγο, τα λεφτά θα επιστραφούν στους μετόχους. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι και θα πετύχουμε και θα πιάσουμε και το μεγάλο στόχο για να θωρακίσουμε την τράπεζα, όπως σας είπα, με 31.500. Το θέμα της μείωσης της ονομαστικής αξίας δεν έχει καμία, μα καμία σημασία για το μέτωπο. Τα λεφτά αυτά που είναι το μετοχικό δηλαδή κεφάλαιο παραμένει το ίδιο. Απλώς διαιρείται η ονομαστική αξία, και όχι η μερίδα, η ονομαστική αξία κατεβαίνει από το 12 στο 3, γιατί είναι επιβεβλημένο. Δεν το κάναμε αυθαίρετα. Γιατί οι θεσμικοί επενδυτές και ιδιαίτερα λέγοντας θεσμικούς, εννοούν περισσότερο το τούχου σου, που είναι πιο πιθανό να μπει σε αυτή την ανακεφαλοποίηση, δεν μπαίνουν ποτέ κάτω από τη λογιστική αξία. Η λογιστική αξία είναι 6 και βεβαίως ήταν 12 η ονομαστική. Δεν μπορεί όμως καμία τράπεζα να κάνει ή κανένας οργανισμός ή οποιαδήποτε ανώνυμη ακόμα εταιρεία να κάνει αύξηση κάτω από την ονομαστική αξία. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι από 12 να το κατεβάσουμε στο 3, η λογιστική αξία είναι στο 6 και έτσι η ενδιάμεση τιμή που μπορεί να μπει ο θεσμικός είναι από το 3 μέχρι το 6. Αυτή είναι μια διαδικασία που επιβλήθηκε ουσιαστικά να γίνει μετά την ψήφιση του νόμου για την δυνατότητα εισαγωγής στο μετοχικό κεφάλαιο των συντηρητικών τραπεζών και από θεσμικούς και φωτογραφίζουμε ουσιαστικά του τούχου σου και ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν στην λογική τη δική μας, όπως θα γνωρίζετε, το καλοκαίρι εμείς είχαμε πάρει μία απόφαση για να κάνουμε αύξηση με 35 ευρώ όσο ήταν η τρέχουσα τιμή. Περιμέναμε το δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έγκρισή του, δεν έχει έρθει ακόμα και έτσι δεν μπορέσαμε να την κάνουμε και να ολοποιήσουμε. Άλλωστε, αν τυχόν είχαμε προλάβει να κάνουμε αυτή την αύξηση, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τη συγκεκριμένη αύξηση γιατί θα είχαμε ανακεφαλοποιηθεί πριν την ψήφιση του νόμου.